Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 16 λεπτά μετά από τις 5, είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, στην πρώτη τελευταία κομπή της εβδομάδας, με όλα τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη, από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη και όχι μόνο. FM βγαίνω τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Πιστεύω ότι μέχρι τις 7 θα καταφέρουμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Λίγα 24 ώρα πριν από ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, το οποίο περιλαμβάνει φυσικά την αναμέτρηση του Άρη με τη Λάρισα στις 7 και 4 την Κυριακή στο Καφτατζόγλιο. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι φέτος του Άρη μπροστά στο κοινό του, όχι βέβαια στην φυσική του έδρα, το Κλεάνθες Βικελίδης, αλλά στο Καφτατζόγλιο. Οι φίλοι του Άρη θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμα και συγκεκριμένα περίπου 3 εβδομάδες για να βρεθούν ξανά στο Κλεάνθης Βικελίδης και να παρακολουθήσουν εκεί από κοντά ένα παιχνίδι της ομάδας και συγκεκριμένα αυτό με το Λεβαδιακό που θα γίνει για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Πάντως ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο μάτς της Κυριακής και για την ομάδα και για τον κόσμο της ομάδας που αναμένεται να βρεθεί μαζικά στο γήπεδο για το παιχνίδι με την Λάρισα. Από αύριο θα τεθούν στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια, όπως ενημέρωσε σήμερα και η ΠΑΕ, αφού ρυθμιστούν πρώτα κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες με το Καφτατζόγλιο. Φίλοι του Άρη, από αύριο, καλώς χρόνο των πραγμάτων, θα μπορούν να προμηθεύουν τα εισιτήριά τους και νομίζω ότι θα είναι αρκετοί μπορεί να είναι κιόλας, αυτοί που θα σπεύσουν αύριο για να πάρουν ένα εισιτήριο και μακάρι να δούμε ουρές όπως αυτές που είδαμε τα διαρκείας πριν από λίγες μέρες στην μπουτίκ της ΠΑΕ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Πριν πάμε σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, έχει ανέβει εδώ και λίγη ώρα στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρης στο YouTube ένα βίντεο με τις πρώτες δηλώσεις του Μανώλη Σιώπη ως ποδοσφαιριστής του Άρη, 24χρονος μέσος ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από την ομάδα για τα επόμενα 2 χρόνια. Πάτησε στο χορτάρι του Κλεάνθης Βικελίδης, στο υποβελτίωση χορτάρι του Κλεάνθης Βικελίδης, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις και κατέγραψε τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Άρη. Μάλιστα ο παίκτης ήταν σήμερα και στην προπόνηση της ομάδας, είχε μια πρώτη γνωριμία με τους νέους του συμπαίκτες και με τον Πάκο Ερέρα φυσικά. Πάμε να ακούσουμε τον Μανώλη Σιώπη, τη δήλωσε και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή επιτυχία, γερός και να εκδηλωθούν οι στόχοι και οι προσωπικοί σου μαζί βεβαίως με τις ομάδες τους στόχους. Ήταν ένα σύριαλ που κράτησε αρκετές μέρες και τελικά είχε happy end. Τα πρώτα σου συναισθήματα. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως ο Άρης. Όπως είπες, ναι, υπήρχε καθυστέρηση 2 μηνών. Θα σας πω τι με έκανε να έρθω στην ομάδα. Καταρχάς το ότι με πίστεψε όλους αυτούς τους 2 μήνες και με διεκδικούσε. Και αυτός ο μαγικός κόσμος που έχει. Και θα ήθελα να πω κάτι στον κόσμο, αν γίνεται, να τους δω να γεμίζουμε το γήπεδο την Κυριακή. Ο Άρης από φέτος έχει ένα καινούριο project. Είσαι κι εσύ ένα από τα πιο κομβικά γρανάζια της ομάδος και του project. Είσαι έτοιμος να αναλάβεις το κομμάτι των ευθυνών που σου αναλογεί? Είμαι πανέτοιμος, θα δουλέψω σκληρά και αυτό που θα ήθελα να πω γενικότερα και οι υπόσχεση που μπορώ να δώσω στον κόσμο είναι ότι θα δώσω και την ψυχή μου για την ομάδα. Με τι στόχους, με τι φιλοδοξίες έρχεσαι στον Άρη, Μανώλη? Οι φιλοδοξίες μου είναι, δεν θα τις έλεγα ταπεινές, γιατί κοιτάω πολύ ψηλά, το ίδιο κοιτάει και η ομάδα. Ένα ακόμα κίνητρο που με έδωσε η ομάδα ήταν η στόχη που έχει θέσει και επειδή και εγώ κοιτάω ψηλά, θέλω όσο ψηλότερα να πάμε την ομάδα του Άρη. Είσαι παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά μέσα στο παιχνίδι. Είσαι ο παίκτης που λέμε ότι κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κόσμος του Άρη που χάρηκε πάρα πολύ με τον ερχομό σου, τι μπορεί να περιμένει από τον Μανώλη Σιώπη? Από τον Μανώλη Σιώπη θα περιμένει να τα δίνει όλα μέσα στον αγώνα, σύμφωνα με αυτά που θέλει ο προπονητής. Να κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν ομαδικά και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Οι στόχοι σου με τον Άρη, πού φτάνουν τη νέα σεζόν? Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Κοιτάω προσωπικά εγώ κάθε μάτς ξεχωριστά. Αλλά οι στόχοι μου είναι πολύ ψηλοί, όπως είναι και του Άρη. Να φτάσουμε πολύ ψηλά την ομάδα, όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και γιατί όχι και για ένα τίτλο. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις
τα social media, αλλά οι φίλοι του Άρης υποδέχτηκαν όχι απλά με χαρά και ικανοποίηση, αλλά με ενθουσιασμό. Σε ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος. Πώς το εισπράττεις αυτό, πώς σε κάνει αυτό να νιώθεις? Καταρχάς νιώθω ότι δεν ήμουν στην οικογένεια του Άρη και πριν καν έρθω μπήκα. Μου δίνει τεράστια όθηση να δουλέψω ακόμα περισσότερο. Γενικά εμένα, αν πιστεύει η ομάδα, δίνω και την ψυχή μου για την ομάδα. Αυτό έχω βιώσει μέχρι στιγμής και δεν έχω βγει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω πολύ να βγω στον αγωνιστικό χώρο για να παίξω για αυτήν την ομάδα και θα δώσω και την ψυχή μου. Σε αυτό το γήπεδο έχεις αγωνιστές αντίπαλους. Ξέρεις τι σημαίνει Κλεάνθης Βικελίδης, το γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα από αυτόν τον κόσμο θα τον έχεις μαζί σου και όχι απέναντι. Είναι ένα έξτρα όπλο για σένα και την ομάδα. Καταρχάς να μιλήσω για την ομάδα, εννοείται πως είναι για μένα, αλλά για την ομάδα και ειδικά σε τέτοιες δύσκολες χρονιές, όπως είναι πιστεύω η φετινή, θα είναι πιστεύω ο 12ος παίκτης και θα τον χρειαστούμε δίπλα μας, θα κάνουμε τα πάντα, όπως βλέπετε ότι και ο πρόεδρος έχει κάνει τα πάντα για να πάει πολύ ψηλά η ομάδα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα και τρέφεται από τίτλους. Έτσι τον θέλουμε δίπλα μας για να καταφέρουμε να κάνουμε όλα τα όνειρα του κόσμου να τα φέρουμε εις πέρας. Στον κόσμο υπάρχει μια μεγάλη δίψα. Το έχεις καταλάβει και εσύ αυτές τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Είδες και το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι της ομάδος στην Λαμία. Μια πρώτη εικόνα, τι συναισθήματα σου δημιουργεί η ομάδα για τις δυνατότητες που έχει, για την ποιότητα της ομάδος που υπάρχει? Η ομάδα έχει ένα πολύ καλό υλικό, ένα πολύ καλό προπονητή. Και πιστεύω ότι βήμα-βήμα, επειδή είναι καινούργιοι παίχτες, αυτό το μόνο που τους λείπει είναι η ομοιογένεια. Βήμα-βήμα θα γίνει και αυτό. Όπως είπα και πριν, κάθε μάτς ξεχωριστά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε στον Άρη και πόσο μάλλον σε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως είναι φέτος. Και θα βάλουμε όλο το λιθαράκι μας για να φτάσει η ομάδα εκεί που πρέπει. Αυτά λοιπόν από τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μία μέρα μετά την υπογραφή του συμβολέου του με τον Άρη, διετούς διάρκειας. Έκανε και την πρώτη του προπόνηση σήμερα, υπό τις οδηγίες του Πάκο Έρλερα. Μην περιμένετε βέβαια αν τον δείτε στο μάτς της Κυριακής, μετά τη διακοπή και ο Σιώπης και ο Μαρτίνες. Αν και έχω μια αίσθηση, είναι λίγο νωρίς βέβαια, αλλά ότι τον Σιώπη νομίζω θα το δούμε πιο γρήγορα έτοιμο. Πολύ πιο γρήγορα ίσως σε σχέση με τον Μαρτίνες, που νομίζω ότι θα χρειαστεί λίγο χρόνο παραπάνω. Αν και έκαναν προπονήσεις και οι δύο. Πάμε Δημήτρη μου σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο. Ο πρώτος δεν έχει εμφανιστεί για την ώρα, είναι σε μια σύσκεψη από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μου. Λοιπόν, μιας όμως που τον πετύχαμε στους διαδρόμους του Ραδιομεγάρου και για να πούμε και τέτοια πραγματάκια για τον μπασκετικό Άρη, κάνοντας έτσι μια παρένθεση στο ποδόσφαιρο, έχουμε μαζί μας τον Σταμάτη τον Μουρελή για να μας λύσει τον γρίφο που προέκυψε σήμερα το πρωί. Και ακούει το όνομα του Γουάμπα. Σταμάτη Μουρελή, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Καλησπέρα. Ναι, ο γρίφος. Να πω την αλήθεια ότι πριν μερικές μέρες είχε υπάρξει μια γενική αναταραχή όταν σε σχετική φωτογραφία είχε εμφανιστεί ο Γουάμπα, ναι, με την ομάδα του Άρη στην Καστοριά. Και αναρωτιόταν πολλοί κόσμος ποιος είναι ο συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει, τότε ήταν ουσιαστικά σαν δοκιμαστικό η παρουσία του, έχει σαν δοκιμή, οπότε δεν θέλησαν από τον Άρη να πούν κάτι. Mm-hmm. Και ουσιαστικά τώρα είναι μια συμφωνία συνεργασίας για την περίοδο της προετοιμασίας. Έτσι, λογικά ο παίκτης τώρα θα μείνει στον Άρη. Mm-hmm. Θα υπογράψει, έτσι τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, γιατί η εισήγηση του Αγγέλου είναι καλή. Τα στοιχεία είναι καλά και είναι 17 χρονών, έτσι. Είναι από το Κονγκό, 2-1 ύψος, μπορεί να παίξει θέσεις 2-3-4 όπως αναφέρεται. Ο Άρης ουσιαστικά έχει ξεκινήσει μια συνεργασία με το Ατλέτα, που από εκεί μπορείς να βρεις, μάλλον έχει κάνει από εκεί ουσιαστικά μια συνεργασία ο Άρης και έψαξε να βρει κάποιες υποθέσεις παικτών νεαρών που να έχουν κάποια στοιχεία καλά για να τους δοκιμάσει, να τους δει ο Αγγέλου, γιατί εντάξει τώρα από ένα site όσο καλό και να είναι σαν προσέγγιση με νούμερα και σχετικά βίντεο, αν δεν το δεις και στο μπροστά σου, ναι, και περάζεις μαζί του και λίγο χρόνο να μιλήσεις και να δεις και τι άνθρωπος είναι, τι χαρακτήρας είναι, έτσι, σαφέστατα και δεν μπορείς να πάρεις κάποιον να πει για να πεις έλα δώσε κλείνω. Ο Αγγέλη λοιπόν θέλησε να τον δει τον παίκτη, να μιλήσει μαζί του, να δουλέψουν το τεχνικό τι μαζί του για να μπορέσει να τον αξιολογήσει καλύτερα, και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.
Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι καλές. Ένας παίκτης, όπως είπαμε, νεαρός 17 χρονών, ο οποίος δείχνει καλά στοιχεία. Και εντάξει, είναι μια προοπτική. Έτσι, κάτι ανάλογο βέβαια είχε κάνει και ο Λάσκαρης ο Μάνος πριν 2 χρόνια, δεν κάνω. Ένα παίκτη από το Ζαΐρ, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είχε έρθει και αυτό σαν project. Αλλά δεν προχώρησε η περίπτωσή του. Τώρα αυτός έχει παραπάνω πιθανότητες. Ήταν στον Αστέρα Σύνδου, εκεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου του Μπαλογιάννη. Και έδειξε καλά στοιχεία και εκεί πέρσι, σε αυτήν την ομάδα, στον Αστέρα Σύνδου. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε και περισσότερα για το συγκεκριμένο. Έτσι, πιτσιρικάς είναι, είναι μια προοπτική για το μέλλον. Θα τον έχει ο Αγγέλ λοιπόν στην προετοιμασία. Εγώ ξαναλέω ότι θεωρώ ότι τώρα υπέγραψε ένα συμβόλαιο, μια συνεργασία ουσιαστικά για την προετοιμασία. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Άρη όλη τη χρονιά. Τώρα θα μπορεί να μπει στην εφηβική, θα παίξει, θα είναι μόνο στην αδρική και θα κάνει προετοιμασία. Και αυτό καλό είναι. Όπως και να δουλέψει, θα δουλέψει, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Δημήτρη τον Νικολαίδη, που είναι από τους κορυφαίους προπονητές στην προσωπική βελτίωση. Αυτό θα φανεί. Πάντως, εντάξει, είναι μια προσθήκη ουσιαστικά με μελλοντική χρειά, θα λέγαμε έτσι. Κάτι που είχε πει ο κ. Γουλιέλμος στην συνέντευξη. Καλά, και αυτό να γίνεται κάποιες φορές, φίλε. Έτσι. Μέσα σε όσα προβλήματα έχεις. Κοίτα να δεις, όταν δεν έχεις λεφτά να πάρεις έτοιμους παίχτες, αναγκαστικά είπαμε, προσπαθείς να μπεις μέσα από τη διαδικασία. Ναι. Και όπως με λέει, προσπαθείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Τον Κέβιν Κελέκη είχε φέρει. Λέει, δεν νομίζω να το λέει Κελέκη. 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 και μάλιστα καλά θυμίζει ο Γιάννης ο Παραμονιάης ότι με το που είχε έρθει εκείνος ο προηγούμενος με τον Λάσκαρη είχε πάθει και χιαστούς το παιδί και ήταν δύσκολα, δύσκολη η κατάσταση του. Εντάξει, τώρα είπαμε, είναι μια προοπτική όταν δεν έχεις λεφτά να αγοράσεις γιατί μου σπέχτες την ΕΚΟ, αναγκαστικά πας σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Ο Άρης έχει κάποιους παίχτες, σίγουρα όμως πρέπει να ενισχυθεί σε αυτά τα κομμάτια στα τα παιδικοφηβικά. Όλες οι ομάδες ενισχύονται, το θέμα είναι ποιος προχωράει σωστά τη διαδικασία. Έτσι και η ΑΕΚ πήρε πέρσι πολλούς παίκτες νεαρούς. Δεν παίζουν σε εθνικές βέβαια, αλλά με την ΑΕΚ δεν τους είδαμε. Παλιότερα είχε κάνει το ίδιο ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Λίγοι επιβιώσαν από αυτή τη διαδικασία τότε το πεδομάζωμα. Ο Άρης προσπαθεί να κάνει κάτι ανάλογο ουσιαστικά, να προσελκύσει νεαρούς παίκτες για το μέλλον. Έτσι. Γιατί το μέλλον, είπαμε, το είπε και ο κ. Γουλέλμος και το αναλύσαμε και εδώ, ότι είναι δύσκολο του Άρη από οικονομικής πλευράς. Βέβαια, στα όσα καινούργια βλέπουμε στον Άρη τον τελευταίο καιρό, είναι και αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα, η Open Day, η Άρης Open Day. Ναι. Είναι μια πρωτοποριακή σχετικά για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοβουλία και εκδήλωση, αν θέλεις. Ναι. Ουσιαστικά θα είναι μια ανοιχτή προπόνηση για τον κόσμο, όπου η ομάδα παίξει και ένα οικογενειακό διπλό, αλλά θα υπάρχουν και διάφορα happening, δηλαδή πέρα από το καθιερωμένο φωτογραφίες με τους παίκτες μετά την προπόνηση και κάποια σχετικά τέτοια, θα έχει διάφορα happening για τον κόσμο που θα πάει εκεί από την ΚΑΕ. Είναι μια προσπάθεια που νομίζω ότι τουλάχιστον αξίζει την παρουσία του κόσμου. Βέβαια είναι Δευτέρα 6,5 ώρα στο Αλεξάνδριο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάει ο κόσμος. Δευτέρα αγορά είναι νεκρή ανοιχτή. Όχι. Το απόγευμα. Ναι. Όχι. Στο κέντρο νομίζω είναι. Ναι. Εντάξει, καλό είναι, αυτό είναι κυρίως βέβαια για τα μικρά παιδιά, δεν είναι τόσο για τους μεγάλους, αλλά θα είναι και μια εικόνα, πρώτη εικόνα από την ομάδα και για εμάς και για, για τον κόσμο, να δούμε τι θα δούμε το φετινό Άρη, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Αλλά σαν εκδήλωση γενικά δεν θα είναι μόνο το θέμα της προπόνησης και του διπλού, θα γίνουν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, είτε στην μπουτίκ, είτε κάποια άλλα πράγματα και μέσα στο γήπεδο και τα σχετικά. Και για τους μικρούς φίλους του Άρη που θα βρεθούν εκεί και για τους μεγάλους. Έτσι, περιμένουμε και εμείς να δούμε. Μας είπαν από την ΚΑΕ ότι εξετοιμάζουν κάποια πράγματα καλά. Αυτές είναι καλές σκηνές για να ζεσταθεί λίγο ο κόσμος, να έρθει ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Έτσι, με απότερο σκοπό βέβαια πέρα από αυτό, το να έρθει ο κόσμος κοντά, να, αυτό όλο να μεταφραστεί σε διαρκείας. Έτσι, εκεί είναι το απότερο σκοπός. Όλο αυτό το άνοιγμα προς τον κόσμο και το ζέσταμα προς τον κόσμο να μεταφραστεί σε διαρκείας. Βέβαια, εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα, το διαρκείας, πώς θα προχωρήσει και τι θα γίνει τελικά με τα διαρκείας του μπάσκετ. Γιατί με στην εξίσωση το έχουμε αναλύσει εδώ και με τον Χρήστο, ότι υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Έτσι, το ποδοσφαιρικό τμήμα που από ό,τι μαθαίνω και διαβάζω και στο Λαμπαουτάρης, υπάρχει έτσι γενικά ένας ξεσηκωμός τελευταίες ημέρες στα διαρκείας.
στην ΠΑΕ. Ναι, ειδικά μετά από την μεταγραφή μετά, του Σιώπη, του έτσι, Μαρτίνες και ακριβώς. Την στον μπασκετικό Άρη τώρα νομίζω ότι και με αυτή τη διαδικασία θέλω να ζεστάνω τον κόσμο, αυτή την εκδήλωση μάλλον. Αλλά νομίζω ότι θα ζεσταθεί πολύ περισσότερο κόσμο από τα πρώτα παιχνίδια. Τι θα δει τα πρώτα παιχνίδια στον μπάσκετ Champions League, τα οποία αργούν βέβαια, δηλαδή είμαστε αργούν σχετικά. Έτσι, 20 Σεπτεμβρίου είναι το πρώτο, με τη Δυναμό Τυφλίδας στη Γεωργία. Αλλά εκεί, άμα ο Άρης έχει μια καλή παρουσία και καταφέρει να περάσει και στους ομίλους, νομίζω θα μεγαλώσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι να δείξει μια καλή εικόνα, να αφήσει κάτι για το μέλλον. Ότι η χρονιά δεν θα είναι όπως η περσινή, για παράδειγμα, να δείξει κάτι καλό. Έτσι, γιατί και η περσινή ομάδα μπορεί στην αρχή να ξεκίνησε καλά, αλλά έβλεπες ότι δεν προχωράει. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Ότι κέρδισε ένα παιχνίδι, ναι, κέρδισε δύο, αλλά δεν προχωράει. Φαινόταν δηλαδή η ομάδα. Νομίζω ότι φέτος θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό. Έτσι και θα είναι ένα νομίζω θέμα και στίγμα για τον Αγγέλο και την ομάδα να δείξει καλή εικόνα στην αρχή για να γεμίσει οδοξία τον κόσμο για, για τη συνέχεια της χρονιάς. Έτσι. Και όπως είπα, αυτό να μεταβάσει τη διαρκεία. Λίγο που είδα και την ανακοίνωση ΚΑΕ και μίλησε και με κόσμο, θετικό είναι αυτό που έχει γίνει και με τους άνεργους από την ΚΑΕ Άρης και έχει σχολιαστεί θετικά και αυτό που έχει γίνει για τους Αριανούς εκτός Θεσσαλονίκης, που επίσης υπάρχει μια ιδιαίτερη μέρημνα. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν ζει στη Θεσσαλονίκη και θέλει να έρθει σε κάποια παιχνίδια, θέλει να πάρει το διαρκείας. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και έξοδα. Έτσι, μετακίνησης, διαμονής ίσως, διατροφής, όλα αυτά. Δεν μπορείς να έχεις υψηλό διαρκείας, μάλλον την ίδια τιμή με κάποιον που ζει εδώ και θα πάρει ένα λεωφορείο και θα έρθει στο Αλεξάνδριο και με αυτόν που ζει στη Βέρεια ή στην Έδεσα ή στην Κατερίνη ή στη οπουδήποτε ζει. Και θέλει να περάσει και πλέον έτσι πως έχει γίνει και 3-4 διόδια και να δώσει και πόσα λεφτά. Έτσι. Αυτό είναι καλό. Αυτή η μέρη είναι καλό είναι να υπάρχει και για τους Αριανούς εκτός Θεσσαλονίκης και για τους άνεργους φυσικά, που δυστυχώς είναι αρκετοί. Επίσης και η οικογενειακή κερκίδα, είναι καλό αυτό να έχεις μια οικογενειακή κερκίδα. Γενικά νομίζω θετική ανταπόκριση και θετική εικόνα σχημάτισε ο κόσμος από τα διαρκείας, από τις τιμές και όλες τις ειδικές μέρημνες που γίνανε για διάφορες ομάδες, έτσι, κοινωνικές ομάδες. Το θέμα βέβαια είναι ο αριθμός, πόσα θα πουληθούν. Έτσι, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί θέλει στην ΚΑΕ, θέλουν στην ΚΑΕ, να με βάση τον αριθμό, αν είναι και ειδικά μεγάλος αριθμός, υψηλός, να πάνε με αυτόν τον αριθμό και να προσπαθήσουν να πάρουν χορηγίες. Έτσι γίνεται. Τα διαρκείας δεν είναι ότι δίνουν εκατομμύρια σε μια ομάδα. Εκτός άμα έχεις κανένα γήπεδο, 80.000 και 90.000. Έτσι. Και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Όπως για παράδειγμα είναι στο NBA. Που οι ομάδες έχουν 35.000 γήπεδο και τα διαρκείας στην πρώτη σειρά, ξέρω εγώ, κάνουν 50 και 60.000 δολάρια και 70. Και μπορεί να λέω και λίγα. Απλά το θέμα είναι, άμα δείξεις έναν αριθμό καλό διαρκείας, μπορείς αυτόν τον αριθμό να πας σε μια εταιρεία και να τον μεταφράσει σε υποψήφιους πελάτες. Έτσι. Άλλο να πας με 200 διαρκείας και άλλο να πας με 2.500 διαρκείας. Σε ένα γήπεδο 4.500. Δηλαδή έχεις μια πληρότητα 50-60%. Έτσι. Αυτό μετράει σε μια εταιρεία. Αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια εκτίμηση. Είναι οι πρώτες μέρες ουσιαστικά που τώρα θα ξεκινήσει η διάθεση του διαρκείας. Έτσι. Να δούμε και τη Δευτέρα πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η εκδήλωση. Με την Άρης Open Day που εντάξει, είχαμε παλιά τη Media Day, τώρα όμως θα είναι διαφορετικό γιατί θα είναι και ο κόσμος εκεί και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Πέρα από τη δικιά μας δουλειά, το σημαντικό είναι και ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα. Να αρχίσουμε να λειτουργούμε λίγο κάποια πράγματα στην Ελλάδα σε πρότυπα NBA. Όσο και αυτό φαντάζει λίγο περίεργο σε κάποιους, σε τέτοια θέματα να λειτουργούμε σε τέτοια πρότυπα. NBA. Με ανοίγματα προς τον κόσμο, με διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις που μπορεί, δεν χρειάζεται να είναι και μπασκετικές εκδηλώσεις, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Αυτά πάνω κάτω, Νίκο, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Άρης πρώτη του μήνα θα δώσει το φιλικό με τον Ολυμπιακό. Αναζητούνται αντίπαλοι και κάποια άλλα φιλικά. Αυτό. Αυτά είναι τα νέα πάνω κάτω. Όσον αφορά το αγωνιστικό, σήμερα είχαμε αυτό το θέμα του Γουάμπα. Πάντως αξίζει να ψάξει κάποιος το διαδίκτυο και να δει πριν 4-5 μέρες που είχε βγει η σχετική φωτογραφία τα σχόλια των φίλων του Άρη. Έτσι.
Διάφορα, ρε παιδί μου, διάφορα. Αλλά όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι αυτό. Γιατί και σαν σουλούπι και σαν κορμί είναι μπασκετικό, ρε παιδί μου. Ναι. Το κορμί φαίνεται δηλαδή ότι είναι εντάξει. Το παιδί δεν είναι κανένα. Ούτε κοντό είναι, είναι σε καλό. Σωματικά είναι σε καλό επίπεδο. Ναι. Να δούμε. Αυτά. Μάλιστα. Πάνω κάτω. Ωραία στα μάτια μου. Έτσι. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σας ακούσουμε και το 10 το βράδυ. Basket City με Νίκο Μοσχοβίτη. Λοιπόν, συλλεκτική απόψη είναι η Basket City. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές του Libero 107,4. Θα πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και με Χρήστον τον Τσαλτίδη που τον βλέπω να περιφέρεται στους διαδρόμους του Libero 107,4. Εδώ πέρα μέσα από το στούντιο. Μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε φυσικά για ποδόσφαιρο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές αν έχετε διάθεση για κουβεντούλα. Και αυτή τη βδομάδα σας βλέπω ότι έχετε αρκετή διάθεση για κουβεντούλα. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, όλα τα τελευταία δεδομένα, τι υπάρχει ως δεδομένο αυτή τη στιγμή στον Άρη, τι υφίσταται για το μεταγραφικό. Για έναν Άρη που, όπως βέβαια έχουμε πει, πολύ δύσκολα θα προχωρήσει σε κάποια ακόμα μεταγραφή. Ναι, μεν χρειάζεται ένα κεντρικό αμυντικό, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ δύσκολα θα δούμε να γίνεται κάποια άλλη κίνηση. Θα πούμε όμως περισσότερα και μετά τις 6. Πάμε στο διάλειμμα, Δημήτρη μου, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 8 λεπτά. Α, στα 9, δεν βλέπω καλά από εδώ. Στα 9 λεπτά και μετά από τις 6. Libero 107,4. All About Aris on Air, Χρήστον Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Όταν θα το εγκρίνει και ο κύριος διευθυντής προγράμματος, ανοίξουμε και στις τηλεφωνικές. Δεν είμαι διευθυντής προγράμματος. Διευθυντής προσωπικού. Διευθυντής προσωπικού είναι. Διευθυντής προγράμματος είναι άλλος, ναι. Έχω μπερδευτεί. Ο διευθυντής προσωπικού, λοιπόν, όταν το εγκρίνει, θα ανοίξουμε. Αρχίζουν και... από πρόκειτα, δύο είμαστε επαγγελματίες γι' αυτό. Ναι. Σωστό, σωστό. Καλό, καλό. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές σε λίγο. Για να τα πούμε και μαζί σας. Πριν από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο που πλησιάζει. Επειδή τώρα με ρωτούσαν για το πρόγραμμα. Ναι. Εντός των ημερών θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του Libero. Τη Δευτέρα? Εντός των ημερών. Τώρα δεν παίζει ρόλο. Νομίζω ότι τη Δευτέρα πάντως θα ξεκινήσει ένας βαμμένος αριανός εκπομπές. Μετά από εμάς. Κατευθείαν μετά από εμάς. Ναι, λίγο. Εκεί στις 8. Θα παίζει αυτό, θα παίζει η εκπομπή αυτή. Στις 8 ή πιο μετά? Στις 8 αυτή τη βδομάδα και μετά θα παίξει, θα τα πει ο κύριος Αγόρας. Τα ακριβώς τις ώρες. Μην αποκαλύψουμε άλλα. Όχι, όχι. Ναι. Αλλά είναι λίγο Άρης αυτός. Λίγο. Κατά είναι πιο μεγάλος από μένα σε ηλικία. Το καρτούν αυτό. Είναι. 51 είναι αυτό το καρτούν. Έλα. Θα ξεκινήσει. Τώρα οι περισσότεροι καταλάβατε βέβαια με τον χαρακτηρισμό που του απέδωσα. Ο Στέλιος λέει: γυρίσαμε, βάλε την τραγουδάρα, αδελφέ μου. Ναι, γιατί το είχαμε φάει λίγο χθες. Αξίζει, το πνίξε το τραγούδι αυτό. Δεν πειράζει. Τα χαιρετίσματά μας και στο Γιώργο που μας ακούει στην Κοζάνη. Μετά την Κοζάνη λέει: σας ακούω. Γεια σου, Γιώργαρε. Λοιπόν, πρώην στέλεχος του Άρη ο συγκεκριμένος. Ποιος? Πρώην στέλεχος του Άρη. Του Βολεϊκού Άρη. Του Βολεϊκού Άρη. Μάλιστα. Τι είπες τώρα από την πρώτη ώρα, δεν σ' άκουγα. Είπαμε λίγο με το σταμάτα μπασχετικά. Έγραφα πόνημα. Ναι. Ανέβηκε blog. Ναι. Ωραία, ανέβηκε blog. Λοιπόν, το καλύτερο blog της καριέρας μου ανέβασα. Λοιπόν, ωραία. Είπαμε λίγο για το μπάσκετ, είπαμε λίγο για το ποδόσφαιρο που μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Λάρισας. Ναι. Για σένα δεν έγραψα τίποτα, να ξέρεις. Τι? Δεν έγραψα για σένα τίποτα. Για είναι μένα? Του προσωπικού το κείμενο, 1500 λέξεις. Τι να γράψεις για μένα? Αλλά δεν είναι για σένα τίποτα. Συνήθως εσένα βρίζω κάθε μέρα. Στα blog σου? Όχι. Α, πού? Στην καθημερινότητα. Είσαι κομμάτι της καθημερινότητας μου. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Ναι. κάποια ιστορία κάποια στιγμή θα βρω να. Θα γράψεις και για θα μένα. Θα βρω να γράψω. Ναι. Λοιπόν. Και αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, βέβαια, ότι ο Άρης πατάει φρένο, όπως φαίνεται, στις μεταγραφές. Δεν θα έχουμε κάποια άλλη κίνηση. Προχωράει με το roster το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και το Γενάρη βλέπουμε. Ότι έτσι θα πάει όντως, αυτή. Δεν το πήρε στο Καραϊσκάκη. Στην Φιλαδέλφια το πήρε. Ναι. Ακόμα και αυτό λάθος το έκανα στον ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ότι μεταγραφικά πλέον νομίζω ότι επειδή τελειώνει και η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιμένουμε κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα ο Καρυπίδης βέβαια είναι ο άνθρωπος τελευταία στιγμή σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι θα χαλάσει
αυτή η παράδοση. Δεν ξέρω τι έχετε πει, αλλά η δική μου η πληροφόρηση. Και εμένα ίδια είναι. Είναι ότι. Δεν πατάει με φρένο στο μεταγραφικό. Τι φρένο, εδώ έχουμε πάει με. Με 240. Με γκάζα, ναι. Και έχει και λογική σε σχέση με το στόπερ, παραδείγματος χάρη, που είναι θεωρητικά η θέση που θα μπορούσε να πάρει άλλον ένα παίχτη και να χρειαζόσουν. Όταν όμως πλέον έχει έρθει ο Σιώπης στην ομάδα και αποκτάς αυτή την εξαιρετική επιλογή στα χαφ για μια πιο αμυντική ομάδα, εγώ θεωρώ ότι παίχτες όπως ο Ιντζόγλου ή ο Μπάσα μπορεί να παίξουν εκεί, μπορούν, σε εναλλακτικές, ναι. Στην περίπτωση που χρειαστεί, γιατί έχεις τρεις πρωτοκλασσάτους αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Στην περίπτωση που χρειαστεί, έχεις και μια τέτοια επιλογή. Ναι. Με κάποιον από αυτούς να παίξουν στόπερ. Λίγο αλχημία βέβαια. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου. Ναι. Ούτε ο Ιντζόγλου είναι στόπερ, ούτε ο Μπάσα είναι στόπερ. Έχουν παίξει και οι δύο. Ναι. Ειδικά ο Ιντζόγλου. Ο Ιντζόγλου έχει παίξει στον Άρη σε ένα παιχνίδι. Θυμάμαι, νομίζω, με τον Πανεγιάλιο στο κύπελο. Εγώ δεν είπα θα πάει να παίξει με κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μπάσα Ιντζόγλου στην Τούμπα. Αλλά όχι, εντάξει. Αλλά αν χρειαστεί και τα φέρει έτσι η στιγμή μέχρι το Γενάρη. Στα μάτς που έχει να δώσει μέχρι το Γενάρη. Και είναι off και οι τρεις βασικοί. Υπάρχει. Και έχει και πιτσίρικο από πίσω, έτσι. Και έχει τον πιτσίρικο. Κάποια στιγμή και τα πιτσιρίκια πρέπει να πάρουν ευκαιρίες. Δεν είπα θα το πάρουν τώρα. Ναι, εντάξει. Για τον Μπακαλιάνη κτλ. Αλλά έχει. Οπότε δεν θα πας σε άλλη κίνηση γιατί κυκλοφόρησε σήμερα, θα πάρεις και έναν Ισπανό κτλ. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Και ο Άρης, αν είναι να κάνει μια κίνηση στα στόπερ, που είναι πιθανό να την κάνει το Γενάρη, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, νομίζω ότι θα είναι μια κίνηση από το πάνω ράφι στυλ Μαύραη. Ή στυλ Πογμπά. Ο Αλβανός ήταν κοντά από την άποψη ότι υπήρχε συμφωνία στην προοπτική συνεργασίας. Ναι. Αλλά τα 350 που ζητούσε τώρα είναι πάρα πολλά. Είναι πολλά για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Και, και έγιναν ακόμα πιο πολλά από τη στιγμή που ήρθε και ο Σιώπης με τον Μαρτίνες. Και το budget φορτώθηκε με ακόμα δύο συμβόλαια, δύο αξιοσέβαστα ποσά. Τα οποία θα πάρουν εκεί οι ποδοσφαιριστές, κυρίως ο Σιώπης. Επίσης, επειδή πολλοί φίλοι μου στείλαν μηνύματα, παιδιά, δεν θα έρθει ο Μπέργκ στον Άρη. Ναι. Δηλαδή αυτή την αστειότητα, δεν ξέρω ποιος την κυκλοφόρησε. Την φημολογία περί Μπέργκ με το όνομα, έτσι. Δεν λέω, είναι άλλο να λες ότι ακούγεται για μια μεγάλη μεταγραφή, αλλά δεν την έχουμε διασταυρώσει και δεν ξέρουμε αν τον φέρει αυτόν ο Καρυπίδης κτλ. Και είναι άλλο να βγαίνει και να λες, ο Μπέργκ έρχεται στον Άρη. Ο Μπέργκ, παιδιά, αυτή τη στιγμή παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ. Και έχει ομάδα. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα. 3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να τον πάρει ο Ιβάν Σαββίδης και ο Μαρινάκης. Δεν μπορεί να τον πάρει. Ρεαλιστικά λίγο να τα βλέπουμε τα πράγματα. Μιλάμε για λεφτά τώρα. Ναι. Όχι πως ο Άρης νομίζω δεν θα ήθελε να φορά ακόμα, απλά ξαναλέμε είναι κάποιες θέσεις για τις οποίες η ομάδα θα ψαχτεί τον Γενάρη. Ήθελε. Να σου πω κάτι, δεν θα ήθελε για ποιο λόγο στο λέω. Δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι αυτοί οι Νίκο οι παίκτες. Ναι. Δηλαδή πήρε τον Μαρτίνες, έχει τον Κολάσο, έχει τον Τιγκινί, έχει τον Ματέο Γκαρσία, έχει τον Μπρούνο Γκάμα, έχει τον Γιουνές, έχει τον Ασλίδη, έχει τον Διαμαντόπουλο. Όλοι αυτοί είναι για 3-4 θέσεις. Πού θα μπουν, δεν γίνεται. Το Γενάρη βλέπουμε πολύ. Το Γενάρη άλλο ρε φίλε, εντάξει. Τι θα γίνει, αν κάποιος δεν σου βγει και θες να φύγει. Τι έγινε Δημήτρη μου? Έλα. Γραμμές. Εγώ, ναι, εγώ. Μην πεις όμως το όνομά του στον αέρα, εγώ. Ναι, ωραία. Εκτός αέρα το πέστονα. Ναι. Καλός παίκτης αυτός ήταν κάποτε. Ήτανε, ναι. Ναι. Λοιπόν, άρα η μόνη μεταγραφή που θα γίνει ακόμα, εφόσον τελειώσουν και τα διαδικαστικά και τα λοιπά, θα είναι του Βίτορ. Και τέλος. Από εκεί και έπειτα θα δούμε και ποιοι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο Μιλούνοβιτς είναι κοντά στο να αποτελέσει παρελθόν, εφόσον αυτά που έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές γίνουν πράξη. Θα πάρει και μια πενιντάρα ο Μίλου, φεύγοντας. Είναι και πιο εύκολο γιατί γι' αυτόν υπάρχει και ενδιαφέρον από ομάδες. Πιο εύκολο με τα 50 δεν είναι. Εντάξει. Σε σχέση με το συμβόλαιο το οποίο έχει. 130 είναι το συμβόλαιο. Καλά είναι. Εντάξει. Καλά, γλιτώνεις κάποια λεφτά. Γλιτώνεις okay. Σίγουρα κάποια λεφτά. Έτσι εντάξει. Το βλέπεις. Με τον Μπαρικάν έγινε χθες ένα ραντεβού. Αυτό το οποίο ζήτησε ο ποδοσφαιριστής είναι να πάρει τις 100 από τις 140.000 που είναι το συμβόλαιο την επόμενη σεζόν. Όχι όλα μαζί, βέβαια, εντάξει. Εγώ θα πω το εξής. Παραμένει ανοιχτό και ίσως σήμερα για να το ολοκληρώσω. Αν να του δώσεις 100 από τα 140, ναι. Κράτα τον και έχει τον κάθε μέρα. Να τρέχει μόνο. Όχι. Τι? Σε φουλ ρυθμούς. Ναι. Είμαι βέβαιος 100%
ότι με το χαρακτήρα που έχει, ναι, σε ένα μήνα θα φύγει μόνος του. Πολύ πιθανό, πέσει ένα πειθαρχικό παράπτωμα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα πέσει, μπορεί να είναι καλό παιδί. Ναι. Απ' την άλλη, αν ο Μπαργκάν είναι τύπος και υπογραμμός και λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργήσει, θα το βάλω να παίξει κιόλας. Θα είναι όμως. Ένα παίκτη τον οποίο ο προπονητής έχει πάρει τις αποφάσεις το καιρό. Από το Βέρμια ακόμα. Δεν νομίζω. Αγιανός ζητάει τα 100, 150. Μάλιστα. Τα 140. Ναι. Είναι, ίσως έχουμε και κάτι σήμερα για τον Μπαργκάν, θα δούμε. Ίσως προκύψει κάτι. Γιατί ήταν έχει ραντεβού με τον Καρυπίδη. Ναι, αυτό πήγα να πω. Αυτό πήγα να πω. Ότι είναι να γίνει μια νέα επαφή σήμερα με τους ανθρώπους της ομάδας. Πλέον δεν θα είναι οι άνθρωποι της ομάδας. Και με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Είναι ο ίδιος ο Καρυπίδης. Τι είναι, οι άνθρωποι της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος της ομάδας. Είναι, ναι. Διοκτήτης, είναι ο ιδιοκτήτης. Εντάξει. Οι άνθρωποι της ομάδας μιλάνε με τον παίχτη και λένε θα τα μεταφέρω στην ιδιοκτησία και θα σου πω. Κατάλαβε. Ο άλλος είναι αυτός που μπορεί να του πει εκείνη τη στιγμή 100. Τι 100, ρε. Έλα, πάρε εδώ, πάρε. Ναι, ο Καρυπίδης έχει ένα άλλο. ένα άλλο δικό του ιδιαίτερο στυλ. Εντάξει, ναι. Άστον, εγώ θα τον κρατούσα. Τι να σου πω, Χρήστα. Τον κρατούσα. Αν μπορείς να πεπλακείς αυτό το συμβόλαιο. Θα τον κρατούσα και θα τον επέλεγα και να παίζει με την K20. Ναι. Εντάξει. Είναι λίγο extreme αυτό. Για να τον οθήσει στην ουσία σάκρα εσύ. Ναι. Και να φύγει με πιο ευνοϊκές συνθήκες για σένα. Εντάξει. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια της μείωσης προσωπικότητας για προσφυγή και τέτοια. Ναι. Αν δηλαδή αυτό συμπεριλαμβάνει. Ναι, 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 ναι. Νομίζω όμως ότι η νομοθεσία επιτρέπει να χρησιμοποιήσει 3-4 παίκτες. Επαγγελματίες. Επαγγελματίες. Ναι, 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 ναι. Και ένας-δύο νομίζω μπορεί να είναι και ανεξαρτήτου ηλικίας. Στείλ τον να παίξει λοιπόν. Που του οδηγεί στο Πασχάλη Μελισσά. Κανονικά. Γιατί. Κακό είναι, απαγορεύεται. Ξεκινάει και κάπου 19 Σαββατοκύριακο. Σάββατο 5 η ώρα να τον αναφέρουμε κιόλας. Τι. Στο Λάκωμα. Ποιος. Η ΚΑΠΕ 19. Στο γήπεδο Λακώματος Αβραάμ Παπαδόπουλος. Άρης Λάρισα. 5 η ώρα. Παίζει μάτς. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Πασχάλη Μελισσά. Γιατί η ΚΑΠΑ 19, το προγράμμα της ΚΑΠΑ 19 ξεκινάει τη δεύτερη αγωνιστική, όχι την πρώτη. Ναι. Πες λίγο στο site του Ερασιτεχνιάρη. Να μπω μέσα. Μου σημειώνουν ότι υπάρχει κάτι σημαντικό. Ωραία, να μπω. Να μπεις να το μεταφέρεις στον κόσμο. Άρα, νομίζω ότι είμαστε σαφείς όσον αφορά τις μεταγραφές και τις αποδεσμεύσεις. Ναι. Οπότε, αυτό το οποίο... πλέον... αυτό! Τι έπαθες, αγόρι μου? Αυτό! Βλέπω Ψηφίδη, Αλεξανδρή, δεν ξέρω τον κύριο. Νέος τεχνικός σύμβουλος Ακαδημίας Τζούντο. Τζούντο! Το Ερασιτέχνη Άρη, ο Ιάπωνας Τακαχίτο Νακαμούρα. Τι λέω. Φίλε, πλάκα τώρα κάνεις. Ο Αλφα Σίγμα Άρης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το νέο Ιάπωνα τεχνικό σύμβουλο του τμήματος Τζούντο του συλλόγου μας, κύριο Τακαχίτο Νακαμούρα. Ο οποίος... Άλλο πράγμα εννοώ. Α, αλλά και αυτό είναι μια είδηση, ρε φίλε, την οποία πρέπει να αναφέρουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Το δεύτερο, ρε φίλε. Το δεύτερο, ναι. Ωραία. Αυτό είναι το σημαντικό. Ανακοίνωση για τη διακοπήσα έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ΑΣΥΓΜΑ Άρης 5 Δευτέρου 18. Πόσοι μήνες μετά. Λοιπόν, ο ΑΣΥΓΜΑ Άρης Θεσσαλονίκης ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι η διακοπήσα έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ΑΣΥΓΜΑ της 5η Δευτέρου 18 μοναδικό θέμα την ΚΑΕ Άρης κατόπιν σχετικής απόφασης θα συνεχιστεί την 3η 4 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, στο Grand Hotel Palace, εκεί δηλαδή όπου πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φλεβάρι. Συνέδωσα ballroom και ώρα 7.30. Δικαίωμα ψήφου έχουν τακτικά μέλη του συλλόγου που παρευρέθηκαν στην Γουσού τη 5 Δευτέρου του 18. Δικαίωμα συμμετοχή στην Γουσού έχουν όλα τακτικά και δόκιμα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ Άρης που είναι ταμιακώς τακτοποιημένα. Γιάννης Παραπονιάρης, αν ακούει. Μην κανονίσει κάτι για το. Τι παραπονιάζει, φίλε, εσύ έχει εμπειρία. Τι? Τι. Εγώ έχω άδεια την άλλη εβδομάδα. Α, την πήρε. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Mm. Από τον υπεύθυνο ύλη. Να ξέρει. Ξέρει τι άδειε αυτέ. Εγκρίθηκε. Που σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε. Έλα, αδελφέ μου! Θα πα λίγο στο τέτοιο. Όχι, ο Γιάννη μια χαρά είναι, νομίζω, φίλε. Αυτό ήταν εσύ την προηγούμενη φορά. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο δεν κόβει τη άδεια. Ωραία, γι' αυτό το λόγο δεν κόβει τη άδεια. Άμα γίνει καφιλικό, θα κοπεί. Λοιπόν, πολύ πιθανό βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή ήταν λοιπόν η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη. Επαναλαμβάνω, την ερχόμενη Τρίτη στις 7.30 στο Grand Hotel Palace, σε Μοναστηρίου, για όσους γνωρίζουν, θα συνεχιστεί η διακοπήσα έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του ΑΣΥΓΜΑ με μοναδικό θέμα την ΚΑΕ Άρης. Την είχαμε ξεχάσει αυτήν τόσους μήνες που έχουν περάσει πλάκα-πλάκα. Όντως. Έχουμε κι άλλη για την ΠΑΕ τίποτα. Περίμενα, δω, δεν έχει κάτι άλλο, όχι. Δεν έχουμε. Στην ΠΑΕ πόσο καιρό. Ένα ωραίο θεματάκι μπορούμε να κάνουμε αυτό.
Ποιο? Πόσο καιρό έχουμε να κάνουμε συνέλευση για το ποδόσφαιρο στον ΑΣ. Περάσανε αυτές οι εποχές. Και μέσα σε αυτά πήγαμε και τον Τακαχίτονα Καμούρα στον Ερασιτέχνη. Για άλλη ανακοίνωση μπήκαμε, άλλη διαβάσαμε στην αρχή, αλλά η ουσία είναι ότι συνεχίζεται η διακοπή σε έκτακτη γουσού για την ΚΑΕ. Ο Γιάννης μου λέει ότι είναι πάνω στο φιλικό του Άρη με τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια. Σοβαρά. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Μπράβο. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας με ρωτάει αν θα υπάρχει περίπτερο του Άρη στη ΔΕΘ. Αν θα υπάρχει περίπτερο του Άρη στη ΔΕΘ. Ναι. Δεν ξέρω γιατί αυτό αποτελεί τόσο σημαντικό θέμα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι σημαντικό να έχεις παρουσία. Mm-hmm. Και είναι και λίγο εγωιστικό να βλέπεις άλλες ομάδες να έχουν και εσύ να μην έχεις. Θα το ρωτήσουμε. Ξέρω... Ναι, τι θες. Α, λεφτά. Ναι. Έχεις πάνω σου. Δώσε εσύ και θα τα δώσω εγώ μόλις εγώ. Εσύ. Τι είναι αυτό, δεκάρικο. Εγώ... Α, χαρά, εσύ έχεις λεφτά πάνω σου. Παπαδόπουλε πλήρωσε για να τα δώσω εγώ. Έγινε, πάω. Από μένα είναι όλα. Λοιπόν, ήταν ένας τρόπος... Τι? Ένας τρόπος για να μου πει ότι δεν έχει πληρωθεί. Προφανώς. Λοιπόν, τι έλεγα, είδες με αποσυντόνισε η Αναστασία, τι λέμε, είπαμε την κουπέλα, εδώ που τριγυρνάει Αναστασία, με αποσυντόνισε η Αναστασία. Λέγαμε λοιπόν για τη Γενική Συνέλευση ότι είναι πάνω στο φιλικό, τώρα το αν θα αλλάξει ή όχι θα το δούμε στην πράξη, πάντως σε κάθε περίπτωση πλέον και ο λόγος για τον οποίο είχε γίνει, μάλλον έχει εκλείψει πλέον. Τότε είχαμε Λάσκαρη και τα λοιπά, τώρα έχουμε Γουλιέλμο. Στη ΔΕΘ μου λέει εδώ ο Γιάννης θα είναι όλη την ημέρα ανοιχτή η μπουτίκ στο Παλέ. Μάλιστα. Άρα, για το περίπτερο μάλλον θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και αν θα έχει περίπτερο ο Άρης, είτε ως ενιαίος, είτε ως ΠΑΕ, είτε ως Ερασιτέχνης. Πάντως ξέρω ότι κάποιες επαφές υπήρξαν για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα δούμε αν θα υπάρξει τελικά περίπτερο στην έκθεση. Είναι πάντως σημαντικό. Είναι σημαντικό ο Άρης να είναι παντού, αλλά αρχικά προσπαθήσουμε να έχουμε ομάδα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να οργανωθούμε σιγά σιγά. Βλέπετε ότι υπάρχει μια οργάνωση και με τα γήπεδα και με το Ρήσιο και με το. Πήγατε στο Ρήσιο, πήγες καθόλου? Δεν μας πήγαν ακόμα, όχι. Δεν μας φωνάξαν. Και στο Βικελίδης που πέρασα. Για άλλο λόγο βέβαια. Και να. Πήρα κασκόλ και είδα και τα να. Έργα εκεί και γίνεται καλή δουλίτσα. Στα ποδητήρια. Ναι, γιατί πολλοί παρασύρθηκαν και νομίζαν ότι το παιχνίδι τουλάχιστον θα γίνει την Κυριακή μόνο λόγω του χλωτάπητα. Είναι όμως και τα έργα που γίνονται κάτω. Ήταν και τα δύο. Και είναι και ευκαιρία κιόλας να γίνουν και αυτά και από το μάτς με το Λεβαδιακό θα είναι όλα έτοιμα. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Τα ποδητήρια σίγουρα. Το χορτάρι με αυτά που έχουμε δει είναι μια καλή ερώτηση. Αλλά από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, μεταλαμβάνω αυτό που λέγαμε και χθες, είναι ότι αυτό το οποίο τονίζουν ότι και με την τοποθέτηση του υβριδικού χλωτάπητα που θα γίνει στη διάρκεια τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή τη συνθετική σύνα, όπως τη λένε, θα δέσει πιο γρήγορα και θα είναι έτοιμο για το μάτς με τον Λεβαδιακό. Που θα γίνει, νομίζω, 15 ή 16 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Δηλαδή σε περίπου 3 εβδομάδες. 16 είναι Κυριακή. Ναι, σε περίπου 3 εβδομάδες από τώρα. 2,5-3 εβδομάδες. Κάπου εκεί. Θα πάμε σιγά-σιγά, Δημήτρη, μας στο τελευταίο διάλειμμα. Έτσι, θα το στείλουμε το τελευταίο break. Μόλις επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές. Για να μιλήσουμε λίγο και με τον κόσμο στο τελευταίο μισάωρο, πριν κλείσουμε την προτελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. All About Aris on Air, στο Λίμπερο. Ετοίμασε για τον μπαμπά ένα. 107,4. Τον ανεπανάληπτο να παίξουμε στο τέλος. Το έβαλα προχθές. Το έβαλες? Ναι. Μπράβο. Το έβαλα. Μπράβο, αύξηση. Το έβαλα προχθές. Επειδή μου στείλε ένα και μου λέει ότι είμαι όμορφο μωρό. Ναι. Στο blog μου, στο SDNA που έχω βάλει φωτογραφία του πατέρα μου. Ναι. Παιδιά, είναι ο γιος μου, δεν είμαι εγώ. Δεν θα μπορούσα. Ο Χριστάκος. Ο παπάς φαίνεται ότι είναι παππούς. Ναι. Είναι ο γιος μου. Είναι ο Χρήστος Τσαλτίδης, ο νεότερος, γιατί έχω και αδερφό. Ναι. Άρα το ωραίο μωρό
Δεν είμαι προφανώς εγώ. Και διόρθωσα και για τον φίλο που γράψα Καραϊσκάκη. Εντάξει, μπερδεύτηκα εκεί. Στη Φιλαδέλφια το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί λέω μια από τις ιστορίες. Να το, το ξαναβάλουμε άμα θες, τέλος εκπομπής. Να το βάλουμε στο τέλος εκπομπής, αυτό θα κλείσουμε. Να το αφιερώσουμε στον μπαμπά. Επειδή έλειπες και δεν ήσουν εδώ, το βάλαμε εκ μέρους. Το αγαπημένο τραγούδι ήταν. Ναι. Και γούσταρε πολύ λοιπόν. Βοσκόπουλο. Το Λάρα, δυνατός. Εντάξει. Έχει δει κάτι live Βοσκόπουλου με κάτι χιλά λουλούδια να έχει πετάξει ο μπαμπάς. Όπως και όλη η γενιά που διασκέδαζε τότε. Ωραία χρόνια. Τα χρόνια του Πασόκ. Τα χρόνια του Πασόκ. Και δεν ψήφιζε και Πασόκ. Ψήφιζε και Πασόκ. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα για να συζητήσουμε όλα τα θέματα του Άρη. Πλησιάζει και παιχνίδι με τη Λάρισα στο Καφτανζόγλιο στάδιο που αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο. Δικαιώθηκα. Επειδή έστειλε και ένας φίλος μήνυμα, αύριο μάλλον θα τεθούν συνδέσεις του κόσμου τα εισιτήρια. Έχουμε ήδη δύο γραμμές. Αύριο θα τεθούν. Ναι, αύριο θα τεθούν. Ναι. Έχουμε γραμμές, Δημήτρη μου. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Είναι και ο Χρήστος. Ο Παύλος είναι. Γεια σου, Παύλο. Ο Χρήστος είναι εκεί. Είναι εδώ. Εδώ είναι, ναι. Δώσ' το λίγο στο τηλέφωνο. Δώσ' το τηλέφωνο. Έλα, Χρήσανθε, ο Παύλος είναι. Παρακαλώ. Χρήσανθε, συλληπιτήρια για τον πατέρα σου. Να είσαι καλά. Να ζήσετε να το θυμάστε και να θυμάστε πάντοτε να με τους γονείς σας με ανάλογο σεβασμό. Για πες μου λίγο, τι ηλικία έχει? 72. Πόσο? 72. Στην ηλικία μου δηλαδή, 47 γεννηθείς. 46. 46, μαζί, μάλιστα. Γιατί θυμόμουν κάτι τέτοιο να είμαι λοιπόν και λέω κάτσε ναι. Να το ρωτήσω. Να μην πω από τι, από τις γνωστές ιστορίες. Εντάξει, ήταν ταλαιπωρημένος, είχε διαβήτη, έκανε αιμοκάθαρση πολλά χρόνια, 16 χρόνια αιμοκάθαρση. Α, έτσι. Διαβήτη δηλαδή σαν εμένα, μάλιστα. Ζάχαρο και τέτοια πράγματα, αλλά... Όλα αυτά τα καλά. Τα καλά όλα αυτά. Μπάς έτσι. Για πες μου λίγο τώρα έτσι, από μεταγραφικά τι γίνεται? Εκτός του Βίτορ δεν βλέπω να παίρνεις άλλον. Ένα κεντρικό αμυντικό να με χρειάζεται να με χρησιμοποιήσεις. Δεν θα πάρεις. Το Γενάρη. Όχι για τον Ιανουάριο μήνα, τέλος πάντων. Ας έτσι. Αυτή ξέρουν. Κοίταξε, ανέβηκε λίγο, ανέβηκε λίγο το μπάτζετ, ανέβηκε το αγωνιστικό τώρα και με Σιώπη και με Μαρτίνες. Οπότε... Πας ένα κεντρικό τρεις... αμυντικό να με θέλεις. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι. Όχι, και αυτοί το λένε, και αυτοί το λένε ότι θα έπρεπε ενδεχομένως για να είμαστε απόλυτα ok να πάρουμε και ένα ακόμα. Προσπαθήσανε με τον Μαυράη. Ήθελε 3,50. Ο Άρης πήγαινε μέχρι τα 2,50. Τα είπα εγώ αυτά. Δεν ήθελε να πάει ο Άρης πιο πάνω και δεν θέλει να πάει πιο. Δεν θέλει δηλαδή να πάρει ένα στόπερ απλά για να το πάρει. Για να πει ότι να, πήρα και αυτόν. Δεν θέλει να το όχι, δεν μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Δεν τώρα, μιλάμε. Ξέρεις, έτσι λένε. Άμα τους έρθει κανένας ελεύθερος τίποτα, γιατί μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη... Αυτός ελεύθερος δεν είναι. Αυτός είναι ελεύθερος. Εφόσον ελεύθερος με πιο χαμηλό κασέ από αυτό. Τώρα αν αυτός μείνει μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη το 3.50, μπορεί να έρθει με το 2.50 που του λέει ο Άρης, δεν το ξέρεις. Κοίταξε, σωστά, αλλά είναι ούτως ή άλλως ελεύθερος. Ναι, είναι στις περιπτώσεις αυτές. Που, έτσι δεν είναι. Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να είμαι και στο δεκαήμερο που είναι μετά από τις 31 του μήνος. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ο άλλος, ο Μπογμπά, νομίζω και αυτός είναι σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι. Και αυτός ελεύθερος, δεν είναι. Ναι. Άρα και οι δύο περιπτώσεις δεν τελειώνουν παράδειγμα 31 του μήνος. Αυτές οι δύο και όποιοι άλλοι ελεύθεροι, όχι. Ναι, άλλο θέμα. Ναι, θέλω να πω ότι ναι. Αυτοί και οι δύο ήδη είναι παίκτες ελεύθεροι. Άρα η ιστορία τους δεν τελειώνει. Ας πούμε παράδειγμα. Έχεις δίκιο. Μπορείς μέχρι 10 Σεπτέμβρη να τους πάρεις. Ναι. Ακριβώς. Και κάτι άλλο θέλω να με επιβεβαιώσεις μια πληροφορία. Ο μάναζερ του Γιαννιώτα πήρε τηλέφωνο στον Άρη και του είπαν όχι. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο μάνατζερ του Γιαννιώτα καταρχήν. Έχω κατά μια κάποιο τρόπο. Όταν έμεινε ελεύθερος. Ο Γιαννιώτας μίλησε με τον Άρη τον Ιούνιο. Άσε εκείνο είναι γνωστό τελείως. Εδώ μιλάμε τώρα αυτές τις μέρες μετά από το. Τώρα. Έμεινε... Τώρα λες. Ναι. Τώρα πριν από μία-δύο μέρες. Το Γιαννιώτα πώς θα τον πάρεις όταν έχεις Μπρούνο Γκάμα. Ματέο Γκαρσία Αντιγίνη. Επειδή έχω αυτή την πληροφορία. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης σταμάτησε να ασχολείται με τον Γιαννιώτα όταν πήρε τον Μπρούνο Γκάμα. Γιατί μέχρι τότε ασχολιότανε.
Ναι, ρε Παλιγάρη, εντάξει, γνωρίζω, ξέρω. Τώρα, αν ξαναπήρε κάποιο τηλέφωνο, δεν έχω ρωτήσει, να σου πω την αλήθεια. Την πληροφόρηση αυτή, α πούμε, γιατί εμένα με ικανοποιεί, εάν όντω έγινε έτσι, ότι εντάξει, δεν έχουμε καμία σχέση και δεν λοιπόν ασχολούμαστε. Κάλλος, εντάξει, αν θέλει έτσι. Θα το ρωτήσω, θα το ρωτήσω. Ναι, μόνο για την ιστορία ψάξω. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω, Παδόπουλος μεγάλωσε και δεν έχεις συνελέψει τώρα. Τι δεν είναι, τι έγινε. Καθάρισε συνέλευση της Τρίτης. Ναι, έφυγε. Δεν πάει και ο Γιάννης για φορά. Όχι, πρόσεχε, όχι απλά δεν έρχεται. Έστειλε κι άλλο. Διέταξε κιόλας. Ναι. Περίμενε, ρε φίλε. Είναι υπεύθυνο ύλη. Να σου πω κάτι, ρε Στέλιο. Θα τον πιάσει ο Τσολιάς. Θα τον πιάσει ο Τσολιάς. Θα τον κάνει μια χαψιά. Να σου πω κάτι. Εγώ, οι γενικές συνελεύσεις του Άρη, περίμενε, ήταν για μένα δημοσιογραφικά μεγάλο σχολείο. Ναι, σχολείο. Εντάξει, στο Βελίδιο και τα λοιπά. Ναι. Που πήγαινα και διάφοροι έτσι με αγάπη ερχόντουσαν και μου λέγανε να στείλω μηνύματα, ρε παιδί μου, στους προϊσταμένους μου. Έτσι. Έτσι. Στα αφεντικά σου. Στα αφεντικά σου. Στα αφεντικά σου. Αδερφός. Κι όμως εκείνο το τέτοιο, βρήκα τον αδερφό μου, τον Δημήτρη. Πρέπει και ο Γιάννης να ζήσει αυτή την εμπειρία. Με ποιον έρθει να δίπλα τότε. Με σένα, σε ποια ήμουνα με σένα. Φρουρός παντού είσαι. Με σένα, σε ποια ήμουνα, περίμενε. Στο τέλος τέλειο ξέρεις θα γίνει. Εγώ το ξύλο εσύ θα το φας. Δεν καταλαβαίνω. Απλά την Τρίτη έχουμε συνέλευση. Εγώ έχω άδεια. Είναι για το μπάσκετ, όχι. Είναι μπάσκετ, δεν είναι αρμοδιότητα. Είχα πάει με τον Γιάννη την προηγούμενη φορά. Γιατί δεν την προηγούμενη φορά με ποιον είχες έρθει, τον Παραπονιάρη. Γιατί ήταν η πρώτη φορά. Τώρα έμαθα ο Παραπονιάρης. Ήταν η πρώτη φορά, τι έκανα. Αλλά επειδή ο Παραπονιάρης έχει να γράφει το φιλικό, νομίζω πρέπει να πάει ο Νίκος τέλειο. Φυσικά, ρε φιλέ. Θέλει για καλό, πήγες ρε φιλέ, δηλαδή τώρα. Μήπως το κλείσεις. Όχι, ρε φιλέ, δεν θα το κλείσω. Στην πορεία την άλλη φορά, Στέλιο που πήγε εκεί, στο Μακεδονία Παλάς. Όχι, όχι. Στην πορεία που ήταν ο μανδικός δημοσιογράφος που την έκανε με μηχανάκι. Ναι, όντως. Ναι. Προσόν. Εκεί με είχε σώσει. Ναι. Όλοι οι άλλοι περπατούσαν και αυτός μηχανάκι, Και ο Στράτζερ. Δηλαδή, Νίκο, δεν ενδιαφέρει για τον μπάσκετ του Άρη. Τι? Δεν ενδιαφέρει για τον μπάσκετ του Άρη. Ενδιαφέρομαι. Σα παιχνίδι θα πηγαίνω. Θα πηγαίνει στα μάτσε. Να βλέπει τα μάτσε κουκλεντέ. Τσιγάρο στο ημίχρονο και τέτοια. Θα πηγαίνω να επιβλέπω την κατάσταση. Όχι, φίλε, την Τρίτη πρέπει να είσαι μέρο του ρασιτέχνη. Όχι. Πρέπει να γίνουμε, Στέλιο. Φυσικά, φίλε. Και καλά κάνεις ότι τα αναφέρεις, γιατί θέλω να γίνω κάποια στιγμή. Είσαι. Τώρα. Να σε πάρω μάρτυρα δηλαδή. Και δεν είναι και πολλά λεφτά κιόλας, νομίζω. Τίποτα. Πρέπει να πάμε όλοι να γραφτούμε. Πρέπει να πάμε. 20 ευρώ το χρόνο. Τίποτα. Και 5 φορές. 5 ευρώ η πρώτη γραφή. Να κανονίσουμε την άλλη εβδομάδα. Έτσι, για τον μπαμπά το κάνουμε κι αυτό. Να πάμε, πάμε. Να πάμε να γραφτούμε. Πόσους μάρτυρες θέλω, έναν ή δύο. Θα έρθω εγώ και ο Ζαχουδάνης. Ο δεύτερος είναι ακόμα μέλος, δεν τον έχουμε διαγράψει ακόμα. Όχι, δεν φίλε. Τον κρατήσουμε. Βέβαια, και μετά θα πάμε σε γνωστό ψητοπολείο της περιοχής που αρέσει το Χρήσανθο. Ναι, όπως ο Ζαχουδάνης που πληρώνει εδώ πέρα στα δικά μας. Χρωστάει δύο γεύμα, θα γίνουν τρία, πες του. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι την Τρίτη πρέπει να είναι ο κ. Παπαδόπουλος. Σταμάταρε. Σωστά μιλάς. Να καλύψει τη δημοσιογραφία. Τον έχετε δει. Είχα πει να δώσει άδεια, αλλά. Όχι, αρκεί άδεια. Αλλά τώρα με αυτά που λες πιστεύω ότι. Αναστέλλεται η άδεια. Έχετε τελειώσει τον καημένο τον Παπαδόπουλο ένα καλοκαίρι. Όχι αναστέλλεται, ματαιώνεται. Καλά, να είστε. Μπορεί να το δώσει, ρε φίλε, δύο μέρες άδεια στη διακοπή. Θα παίρνετε τη Δευτέρα τηλέφωνο το πρωί και θα λέτε ότι έχει φραγίσει ερχομένων κλήσεων, να ξέρετε. Θα ανοίξει πάλι την επόμενη Δευτέρα. Το λογαριασμό σου φραγεί θα έχει. Όχι, απλά η άδεια δεν είναι απολυτήριο. Σωστό. Άμα πάει τρεις μήνες, φαντάζομαι, πού να τα καταλάβει αυτά τώρα. Έτσι. Μάλιστα. Σιώπη βάλαμε να προπονείτε. Το βάλαμε, φίλε. Να... Τη γενική συνέντευξη τη βάλαμε στο site. Όχι. Τώρα το είπαμε. Θα μπει. Ο υπεύθυνος ήλες κοιμάται όρθιος. Το βιντεάκι που σου έστειλα με Κολάσο Ρίβας, Μπρούνο Γκάμα σύζυγο και τέτοια. Προχθεσινό είναι αυτό. Δεν το βάλατε. Δεν το βάλαμε, όχι. Προχθεσινό είναι ακόμα, δεν το βάλαμε όμως. Ναι, είναι στις Δευτέρα το βράδυ, ρε φίλε. Βάλτε το ρε παιδιά. Τρεις μέρες έλειψα για σπουδαίο λόγο και το διαλύσα το site. Το διαλύσαμε κιόλας. Το site έχει κάνει αυτές τις τρεις μέρες τέλειο. Και ευχαριστούμε τον κόσμο γι' αυτό. Ρεκόρ. Θέλω να μου πει. Το έχουν γονατίσει οι Αριανοί. 60.000 μπήκανε φίλοι τη Δευτέρα. Τι, όχι, στις 4 τα ξημερώματα πώς ήταν. Τι? Στις 4 τα ξημερώματα πώς ήταν. Γινόταν χαμός. Γιατί? Γιατί μένα μου το πες. Γι' αυτό σου λέω. Α, ναι. Τα ξημερώματα να τους πεις πώς ήταν. Σωστό. Ναι, κατάλαβες. Παπαδόπουλο, η Τρίτη μαζί θα είμαστε. Καφεδάκι και κεράσω ακόμη στα χωριά. Δυσκολά. Θα έρθω να σε πάρω από το IKEA. Ναι. Που είναι και δίπλα. Γιατί, ρε φίλε, αμάξι δεν έχουμε. Για να μην κάνεις πολλά χιλιόμετρα, ρε φίλε. Αν πειράζει, έχουμε κάνει φίλε τόσα και τόσα.
Σιγάρε πάνω. Δεν πειράζει. Η ζωή σου μια βόλτα. Αυτό, η ζωή μας μια βόλτα. Πλάκα, πλάκα έχει πάει σε όλη την Ελλάδα. Αυτό. Έχει πάει. Στη Ελλάδα. Ευρώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Εύρω, το άλλο πώς το λέγανε και στη Φλόρινα, πώς το λέγανε εκείνο. Ε? Φιλότα. Φιλότα. Δεν είχαμε πάει γιατί είχαν απεργία, είχε απεργία η Ένωση εκείνη τη μέρα. Και δεν είχαμε πάει. Α, και ναι. Πού δεν πήγε την άλλη φορά. Τη μια φορά. Ε, ώρα ρε φορά. Δηλαδή, έχει ένα καλό χιλιόμετρα. Για θα είσαι στην πιο σημαντική συνέλευση. Δεν σε ενδιαφέρει να δεις πώς έγινε με θα μου στέλνεις εσύ feedback, θα είμαι σε συνεννόηση με σένα και θα μας τα στέλνεις. Αντί κλείσε να βγει ακροατής, να βγει κανονικός ακροατής, κλείσε. Feedback μόνο στον αδερφό στέλνω, πουθενά άλλο. Καφενείο. Άντε, γεια, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Είμαι ο επόμενος. Είσαι επόμενος. Συνήθως, άρα τώρα, όχι, δεν είσαι ο επόμενος. Τώρα είσαι ο τωρινός. Ναι. Ο τωρινός είναι λοιπόν από τη μακρινή Ικαρία παίρνω τηλέφωνο. Ικαρία! Ακούω μέσω ίντερνετ βέβαια. Άρχεται που κόβεται, μια κόβεται, μια έρχεται. Από πού άκουσε, δεν ακούσε η Ρέντιο. Από το Ρέντιο, αλλά δεν έχει κάποια προβλήματα εδώ η σύνδεση. Το ίντερνετ, όχι τέλος πάντων. Για πες μου κάτι, γιατί επιστρέφω το Σάββατο. Εμείς πού θα μπούμε, εγώ έχω στη θύρα 9 εγώ διαρκείας. Από πού θα μπω στο καφατζόλιο. Αυτό θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ αύριο. Θα έχει υπάρχει διευκρινήσεις. Για το πού θα είναι η κάτοχη των διαρκείας, θα ανακοινωθεί αύριο. Αυτό που ξέρω, είναι ανεπίσημο αυτό που λέω, δεν είναι πληροφορία από τον Άρη, είναι πληροφορία που έχω από τη σύσκεψη, απλά δεν την έχω τσεκάρει ακόμα, θα την πω με επιφύλαξη, είναι ότι θα είναι όλο το γήπεδο ανοιχτό, εκτός από το πέταλο στη 10. Δηλαδή εκεί που κάνουν κερκίδα οι φίλοι του Ηρακλή οι οργανωμένοι. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Εκτός από εκεί λοιπόν όλο το υπόλοιπο γήπεδο θα είναι ανοιχτό. Άρα υπολογίζω ότι είναι γύρω στις 20.000 η χωρητικότητα. Ναι, γι' αυτό το μάτς νομίζω είμαστε καλά. Αν παίξουμε με Λεβαδιακό εκεί, μετά την νίκη που θα κάνουμε, δεν θα μας χωράει. Και παραπάνω από 20.000 είναι. Λες, ε. Όχι, είναι και η δίπλα από τη 10. Εκεί είναι... Μπορεί να είναι και παραπάνω. Να είναι και παραπάνω. Τα λέμε. Να είστε καλά. Και τώρα πίνω καφεδάκι εδώ στο Ικάριο, Πέλαγος κοντά. Πολύ ωραία. Και... ακούω. Πολύ ωραία, να είσαι καλά. Σε ζηλεύουμε, να είσαι καλά. Έχουμε κι άλλο, Δημήτρη. Ωραία. Ανοιχτές οι γραμμές για λίγο ακόμα. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Μέχρι και τις 7 παρα 5, 7 παρα 3 που θα πάμε. Που θα ναι, πάμε είπες για Μπρούνο Γκάμα. Καλός ήταν ο Μπρούνο. Εγώ θα το πω. Εδώ μας ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι της Λαμίας. Η Λαμία επειδή είχε 43. Παρεπτόντως, διάβασα ότι υπήρξε πεσεμουά σε ένα συνάδελφο εκεί στη Λαμία. Όχι. Έτσι μου είπανε. Όχι. Δεν έγινε τίποτα. Από δύο λαμιώτες δημοσιογράφους. Υπήρξε ένταση. Άλλο ένταση. Χρειάζεται και άλλο. Ο ένας σου είπε ότι τον πέρασαν για μένα. Ο άλλος, όχι, το ότι τον πέρασαν για αυτόν που ήταν. Δίπλα μου καθόταν ο συγκεκριμένος. Η Λαμία είχε, επειδή μιλούσαμε και με την εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, 43 αιτήματα από δημοσιογράφους. Τι είναι εκπρόσωπο, τι είναι. Τι είναι εκπρόσωπο τύπου. Πώς τη λένε την κυρία. Ναι, μου διαφέρει τώρα το όνομά της, αλλά ήταν πολύ εξυπηρετική. 43 αιτήματα από δημοσιογράφους. Ε? Όμορφη η κοπέλα ή. Κοπέλα δεν είναι. Ναι, είναι εντάξει, κοπέλα. Μεγαλύτερη. Μάλιστα, μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά εντάξει. Λοιπόν, 43. 43 αιτήματα, ναι. Και μας ρωτούσαν οι συνάδελφοι από τη Λαμία. Ο Χολίτης μας δεν ήρθε. Πήγε στην Κερκίδα. Ήταν στην Κερκίδα, ναι. Και μας είχε γίνει εξής ερώτηση. Και από ένα που καθόταν δίπλα μου κιόλας. Λέει τις μεταγραφές, λέει τον παιχνό στον Άρη, λέει τον ξένο, λέει ποιος κάνει. Λέμε ο αθλητικός διευθυντής, λέμε με τον προπονητή. Λέει πολύ καλή, λέει αυτή που έχετε πάρει. Λέει, πολύ καλή. Οι Λαμιώτες βέβαια δημοσιογράφοι και είναι και περισσότεροι πολύ μεγάλη ηλικία. Που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι τον γκολ του Γινές δεν ήταν φάουλ. Δεν έπρεπε να μετρήσει. Ήταν φάουλ, λέει. Μην λέει, βγάλετε λέει, τα κίτρινα γυαλιά σας. Λέει, ήταν φάουλ, δεν το βλέπετε, λέει, το σμπρώχνει. Και βάζουμε μετά και εμείς το replay, γιατί κόπηκε, έκοψαν τη φάση και μας την κόψαν και μας τη στείλανε. Και είσαι από την ακουμπάει, ας πούμε. Και μετά. Υπάρχει τον Τριμπαλόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο. Οι συνάδελφοι στη Λαμία είναι αυτοί που λέγανε ότι είναι πέναλτι υπέρ της Λαμίας στην Καλυθέα. Ναι. Τότε. Ναι. Ότι δεν είναι εκτός εξένος παίκτης ο Ντουρμισάη. Πάντως εκεί. Ο Άρης. Η νίκη αυτή μια. Δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Η νίκη αυτή είναι σημαδιακή για πολλούς λόγους. Γιατί είναι και απέναντι. Άμα αυτή τη νίκη την έκανες επί του Αστέρα Τρίπολης ή του Πανιωνίου ή οτιδήποτε άλλο. Παρόλο που θεωρητικά είναι καλύτερες ομάδες αυτές και σίγουρα ο Αστέρας είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τη Λαμία και θα έχει μεγαλύτερη σημασία η νίκη εκτός έδρας εκεί. Εν τούτης η νίκη επί της Λαμίας για τον Αριανό σηματοδοτεί και ένα τέλος
για αυτά τα χρόνια που πέρασε παίζοντας με τις Λαμίες. Ένα γραμμάτιο τελευταίο. Κάπως έτσι. Ναι. Γιατί αυτή η ομάδα σε έκανε να φαίνεσαι πολύ μικρότερος από το πραγματικό σου μέγεθος. Όχι μες στο γήπεδο, που και εκεί σε κέρδισε ή σου πήρε 0-0 στο Βικελίδης και μπήκες και την έκανες γιογιό. Ισχύει. Το μάτς εγώ είδα το πρώτο 20 λεπτό, ναι, κανονικά. Ναι. Τα υπόλοιπα 25 λεπτά και το γκολ του Ντιγκινή περιμένοντας να μας φέρουν τον μπαμπά, ναι, που πλέον είχε φύγει. Ναι. Όσο έβλεπα δηλαδή, ναι, όπως καταλαβαίνεις, δεν έβλεπα. Καλά, ναι. Αλλά έβλεπα λόγω της σύνδεσης που έχω, γιατί ο μπαμπάς μας έκανε Άρη και μας έβαλε και το μικρόβιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Και ήταν σαν να το βλέπα για αυτόν. Ναι. Σαν να περιμένω να βάλουν γκολ για αυτόν. Ναι. Οπότε το βλέπα. Ναι. Και μετά τον γκολ του Ντιγκίνη, έβλεπα τις ειδοποιήσεις στο κινητό. Ερχόντουσαν γιατί το έχω κάνει. 0-3. Γκολ. Γκολ στη Λαμία. Άνοιγα. Περίμενα εκεί. Έβλεπα. Δεν έβλεπα το μάτς. Μετά λοιπόν, γιατί ευτυχώς είναι στην ΕΡΤ και τα λοιπά, την Τετάρτη το απόγευμα, πιο ήρεμα, πριν το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, το είδα όλο. Πού το βρήκες? Το έχει στην ΕΡΤ. Άμα μπει στη ΕΡΤ, στην εφαρμογή της ΕΡΤ, το έχει όλο το παιχνίδι, είναι και στο YouTube. Ναι. Είχα δει τα στιγμιότυπα, ναι, τα 12 λεπτά αυτά που έχει τέλος πάντων, αλλά το έχει όλο το παιχνίδι. Mm. Ο Άρης τους έκανε γιογιό. Και τους έκανε γιογιό ένας τελείως ανέτοιμος Άρης. Μία ομάδα που ακόμα δεν είναι ομάδα. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι όλα όσα μου έλεγαν πριν φίλοι για τον Μπάσα. Έχω έναν φίλο Αλβανός, ο οποίος μείνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, ναι, πλέον. Τι σου έλεγε? Πήρα τον Μπάσα. Και μου μιλούσε, λες, και πήραμε το Μέση. Ναι. Δεν υπάρχει. Φοβερός εξαρό οχτάρι και τέτοια. Παίζει και στόπερ, λέει. Άμα χρειαστείτε, ναι, και τα λοιπά. Γι' αυτό λέω ότι okay, ο Μπάσα έκανε μαγικό παιχνίδι. Έκανε τόσο μαγικό παιχνίδι που κάλυψε το κακό παιχνίδι που κάνω Ματίγια. Στα δικά μου τα μάτια. Μπορεί, ναι, ναι, κάποιος άλλος να το έχει δει διαφορετικά. Και θα ήθελα να πω κάτι στην, σε αυτά τα παιδιά που βγάζουν τους MVP. Για τους, που βάζουν τις Nova για τους MVP. Την κοινή δεν είχε λογική. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν δει το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Επειδή μάλλον το έδειξε η ΕΡΤ, παιδιά, δεν το είδατε. Με όλο το σεβασμό, δεν γίνεται επειδή απλά ο Την κοινή έχει βάλει το πρώτο γκολ να τον παίρνετε. Αυτός που, αυτός που έβαλε την αυτή τη δεκάδα είδε στιγμιότυπα, μάλλον, μόνο, ναι, και τίποτα άλλο. Και ο Ντιγκίνη δεν ήταν και από τους καλούς του ΑΕΡ. Είναι η αλήθεια. Δεν το βοήθησε και το παιχνίδι. Μέχρι τον γκολ, ναι, ναι, τον ψάχνουμε να τον βρούμε. Αλλά βάζει γκολάρα. Αυτός είναι ο Ντιγκίνη. Ο Ντιγκίνη έχει... μπορεί, ναι, να είναι ένα μάτς μόνος του, ναι, αλλά ακόμα και στα μάτς τα οποία τον ψάχνεις, σου κάνει γκολ. Ο Ντιγκίνη δυσκολεύτηκε γιατί είχε απέναντι μια κλειστή άμυνα. Και εγώ οι δύο φάσεις που κρατά το παιχνίδι είναι τον γκολ που έβαλε και αν θυμάσαι, νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο ήταν. Όχι στο πρώτο, ένα σπριντ που έχει κάνει την περιοχή. Την έχει περιοχή, βγάλει τη σέντρα στην άλλη. Όχι, και έχει κόψει σέντρα τη Λαμία. Αυτήν. Όχι, έχει κάνει και μια ωραία προσπάθεια εναλλαγή με τον Γκάμα. Ναι. Που βγάζει, κόβει την μπάλα στο κέντρο τη άμυνα τη Λαμία. Αλλά προλαβαίνουν. Εγώ σου λέω εκείνη τη φάση, ρε παιδί μου, που είναι σημαντικό να ήταν στο μαρκάρισμα. Ναι. Και αλλά... ο Ματέο Γκαρσία, ναι, ήταν συνεπής. Ο Μπρούνο Γκάμα δεν ήταν συνεπής στο μαρκάρισμα. Ήταν, αλλά όχι όσο. Αλλά... ξέρεις τι, επειδή έχει τον Ματέο Γκαρσία, σου φαίνεται τον Γκάμα λίγο. Μισό λεπτό. Αν ο Μπρούνο Γκάμα παίζει έτσι όπω παίζει επιθετικά. Και εμείς θέλουμε να μαρκάρει κιόλας. Λίγο υπερβολή. Δηλαδή, συγγνώμη, παιδιά. Κάτι άλλο πρέπει. Κάποιες φορές γυρνούσε πίσω και βοηθούσε. Όχι με την ίδια συχνότητα του Ματέου. Εγώ τον είδα πρώτη φορά. Ναι. Δεν τον είχα δει με τα Γιάννη. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο παίκτη στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο άχρηστη τη Λαμία και φαινόταν τόσο καλό. Και αν με κάποιου καλύτερου. Εντάξει. Προφανώς, αν έχει το Μάτος απέναντί του, δεν θα μπορεί να παίξει το ίδιο παρά κάνει αυτά που του έκανε πέντε φορές τα κουνάκια και πέντε φορές ποδιές. Ναι. Αλλά δείχνει τεράστια ποιότητα. Ναι. Τεράστια ποιότητα. Και προσέξτε, ο Άρης πλέον έχει Σιώπη και Μαρτίνες. Δεν είναι καλός ο Ντιγκινή. Βγάζω, βάζω ο Μαρτίνες. Δεν είναι καλός ο Ματιγιά. Δεν είναι καλός ο Μπάσα. Βάζω ο Σιώπη. Ανάποδα, παίζει ο Σιώπης, βάζω τον άλλον. Είναι τεράστια υπόθεση για την ομάδα.
Τεράστια υπόθεση. Και το Γενάρη κάνω και 2-3 ακόμα. Και ενδεχομένως να φύγουν και ένα-2. Εντάξει. Το ζήτημα τώρα να φύγει ο Μπαργκάν και ο Μιλούνοβιτς σε πρώτη φάση. Αυτοί είναι οι παίκτες που θα πρέπει να φύγουν. Τώρα από εκεί και έπειτα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Αλλά εγώ σας λέω για το ο Μιλούνοβιτς μάλλον πηγαίνει προς αποχώρηση. Ο Σέρβος από τα 140-130 πόσο είναι το συμβόλαιο ζητάει 50. Ο Μπαργκάν από τα 140 ζητάει 100. Από τους κολλητούς του. Καρυπίδη. Ναι. Και Ορφανίδη. 100 νομίζω. 100, 100, 100, στάρα 100. Σε 5 δόσεις νομίζω. Α, και 5 δόσεις θέλουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ λέω. Mm-hmm. Θόδωρέ μου. Ούτε ευρώ. Κράτα τον στην ομάδα. Εδώ. Κάθε μέρα προπόνηση. Θεσσαλονίκη. Και ας κάνει τη ζωή που κάνει τώρα. Κάθε μέρα εδώ. Απλά το τραγουδάκι σαν το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς στο Κάσπερ. Ή εδώ πέρα θα πηγαίνω εδώ, απέναντι εδώ πέρα από το λιμάνι. Μαρκίζ, αυτά, δα. Γιόκ. Γιόκ. Ο Άρης θα πρέπει επιτέλους την ανοχή που έχει δείξει και δεν έχω μιλήσει καθόλου για όλα αυτά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει πλέον να τη δείχνει μόνο σε όσους τον σέβονται. Ναι, δώσε τον τελευταίο. Όσοι δεν τον σέβονται δεν θα πρέπει να τη χάνουν σεβασμού. Παρακαλώ. Τελευταίος. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Συλληπιτήρια Χριστιανθέ για τον πατέρα σου, τώρα το μάθα. Χορηγό μου πως για τη φανέλα κλείσαμε, ξέρεις. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Αλλά θα κλείσουμε, ξέρεις. Αυτό το ξέρει μόνο ο Καρυπίδης. Και ο χορηγός με τον οποίο συζητάει. Εντάξει. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κλείσει, ναι. Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Δωρεάν είναι αυτά τα μαθήματα. Χαλή θα αλλάξουμε στην εκπομπή. Ναι. Άντε. Λοιπόν, θα βάλουμε το Βοσκόπουλο. Να το βάλουμε. Κολάρα, γιατί όχι. Και πετάμε λουλούδι. Αφιερωμένο λοιπόν. Το έχεις έτοιμο, Δημήτρη μου. Με ανεπανάληπτο θα κλείσουμε. Και τα λέμε πάλι αύριο. Με το τραγούδι του μπαμπά. Αύριο θα λέμε. Γιατί. Θα μου πεις μια φορά επαναλείψω και έλειψα 4 σερίες. Ρίξε τον τόλι.